Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην διαρκή ροή των αποτελεσμάτων αλλά και των αποτιμήσεων που έκαναν επικεφαλής και εκλεγμένοι. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι δήλωνε το πρωί στο Art Channel Thrakis η επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Πολιτική Ανατροπή, η Ελένη Λαυτσή. Ζήσαμε έναν μεγάλο και ωραίο αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Φέραμε στο δημόσιο διάλογο, πέρα από τα τοπικά προβλήματα και τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα που διαλύουν τις ζωές των πολιτών και της κοινωνίας. Και με βάση αυτά τα ζητήματα θα συνεχίσουμε την αντιπολιτευτική μας δράση καθ' όλη τη διάρκεια της νέας θητείας που θα διανύσουμε. Εγώ δηλώνω ότι μαζί με την παράταξή μου θα είμαστε ενεργά παρόντες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δεδομένο πλέον ότι αλλάζει ο χάρτης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα φέρουμε στην επικαιρότητα όλα τα ζητήματα που θα απασχολούν την κοινωνία. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή μάχης μαζί με την ομάδα, την ενεργή ομάδα των συμπολιτών, των συνεργατών που με την ψήφα του μας εκλέξανε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμπεριτάχθηκε μαζί μας σε αυτή τη μάχη που δώσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για τη μάχη, για την ωραία αυτή μάχη που δώσαμε και βεβαίως να συγχαρώ και τον Δήμαρχο Κομωτινής για τη μεγάλη νίκη που επέτυχε. Οπωσδήποτε δεν περιμέναμε αυτά τα ποσοστά σε καμία περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, τα μηνύματα που εισπράταμε από τον κόσμο και από την κοινωνία ήταν ότι πάμε για δεύτερο γύρο και είμαστε ο δεύτερος ισχυρός πόλος σε αυτή τη μάχη που δώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν κρίνουμε. Αυτό επιζητούσε η κοινωνία, αυτό επέτυχε, αυτό επέλεξε. Η πρώτη. Και αυτό και μόνο με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις της κυρίας Λαυτσή. Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωνα χθες βράδυ. Υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, πολλοί εξ αυτών πλέον εκλεγμένοι, περισσότεροι όλοι εξ αυτών. Να τους ακούσουμε λοιπόν. Να ακούσουμε τον κύριο Σωτηρακόπουλο, την κυρία Λιβεριάβου, την κυρία Στουγιανίδου. Να ακούσουμε την κυρία Ιωαννίδου. Την κυρία Μενεσελίδου, τον κύριο Τσακμακίδη. Πάμε να δούμε, Αϊνούρ, λοιπόν. Πάμε να δούμε. Καλησπέρα. Κύριε Σωτηρακόπουλε, καλησπέρα σας. Κατά παράληψή μας να μην έχουμε και μια δήλωση από εσάς, μια πρώτη καταγραφή για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι θα λέγατε? Είναι μια καθαρή νίκη της κοινωνίας των πολιτών. Ο κόσμος, οι συνδημότες μας επέλεξαν. Αυτό μας δίνει βαρύτητα μεγαλύτερη, πρέπει να δουλέψουμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες που μας προτίμησαν. Οι Σταυρούς δεν ξέρουμε ακόμα. Το επισημαίνετε αυτό, Σταυρούς δεν ξέρουμε ακόμη. Ναι. Είναι μακρά, είναι η νύχτα. Καταγράφεται λοιπόν πως ψήφισε το 59,55% αναμενόμενο ένα τέτοιο στοιχείο. Σε ένα γενικότερο σχόλιο θα μπορούσαμε να πούμε. Θα έλεγα ότι πάντως είναι ένα δυσάρεστο στοιχείο, ένα στοιχείο αρνητικό. Η αποχή από την κάλπη νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα για τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών και δείχνει, είναι ένα μήνυμα ότι ο κόσμος δείχνει να μην ενδιαφέρεται ή τουλάχιστον να μην ενδιαφέρεται τόσο όσο θα έπρεπε για τις πολιτικές εξελίξεις και για την διαδικασία την εκλογική. Δήμο της Κομωτινής. Σας είπα ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε την Κομωτινή, τον Δήμο της Κομωτινής ανάποδα, να γίνουν όλα σε μια μέρα. Ξέρουν τα σοβαρά έργα, ποια είναι τα σοβαρά έργα. Δεν